Πριν από μερικές μέρες ο Βαγγέλης μου είπε ότι και μου πρότεινε ότι θα πρέπει ο Δήμος να κάνει κάποια ειδική αναγνώριση των προσπαθειών που έχουν κάνει οι εθελοντές για το μονοπάτι. Οι οποίοι δεν είχαν ούτε κανένα αξίωμα δημοτικό, ούτε καμία παραπάνω ιδιότητα, παρά μόνο την αγάπη για την περιοχή και πολλοί μάλιστα χωρίς να έχουν και καταγωγή από την περιοχή. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι στρατευτήκαν σε μια υπόθεση που μας βελτιώνει σε όλο το επίπεδο της ζωής μας, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι ούτε να κερδίζουν κάτι από αυτό. Και σαν πρώτη κίνηση βρισκόμαστε σήμερα εδώ, όπως σας εξηγήσει και ο Βαγγέλης, την σκέψη που έχουμε κάνει. Πολύ περιληπτικά είναι, έχει συμβεί το εξής. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα βουνού. Να βραβεύσουμε κάποιον εθελοντή, έναν από τους 100 που συμμετείχαν στο πιστοποιημένο μονοπάτι Menor Trail. Αυτός έδειξε τιμής και της προσπάθειας με το στάμα του Menor Trail. Αφορμή γι' αυτό βέβαια στάθηκε ότι την τελευταία φορά που έρθει στο σπίτι σου, χωρίς να το θέλεις και εσύ ο ίδιος, μας είπε την αλήθεια και το μικρό παράπονο ότι βρε παιδιά, δεν έχω κάτι από το Menor Trail, ούτε μια μπλούζα. Γι' αυτό και τελικά σήμερα αυτή η βράβευση είναι συμβολική για αυτή την μπλούζα που είναι και πρέπει να την έχεις στο σπίτι σου και την αξίζεις. Και σε ευχαριστούμε που το αποδέχεσαι αυτό το δώρο μας. Και όπως σου είπα, επειδή εκπροσωπώ το ΣΑΟ, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα εσείς να δώσετε αυτό το βραβείο σε εισαγωγικά το ΣΑΟ και δεν θα ήθελα να μου πεις ούτε όχι σε αυτό. Έχω μιλήσει με τον Θανάση, τον φίλο μας, Χωματά, ο οποίος μου είπε ότι μπορώ να τον εκπροσωπήσω και να εκπροσωπήσω στο ΣΑΟ. Αυτό είναι το μετάλλιο που μου απέδωσε εμένα, επειδή ήμουν εγώ ένας από τους 10 πιστοποιημένους στη Στεμνίτσα, κατά τα Εγγένεια, μου το είχε αποδώσει ο κύριος Δήμαρχος. Θα ήθελα να το δεχτείς. Σαν συντονιστής, λοιπόν, είχα λάβει αυτό το μετάλλιο στη Στεμνίτσα στα Εγγένεια του 2015, το Μάιο. Και θα ήθελα αυτό να το κρατήσεις εσύ, γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερο να υπάρχει στη βιβλιοθήκη σου παρά σε μένα που εγώ είμαι και από τον τόπο εκεί. Εσύ είσαι πιο πραγματικός εθελοντής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το δέχεσαι και δεν μου πες όχι. Μεγάλη μου τιμή, δεν το περίμενα για να μην δείξει κανείς. Δεν το περίμενα για να μην δείξει κανείς. Μα είχε το σκύλο της έκπληξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω μόνο το τι αισθάνθηκα, το τι προσπάθειες έχουμε κάνει για τα μονοπάτια. Είναι τώρα δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρετε όλοι. Εγώ προσωπικά την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε στο χωριό μια εκδήλωση για την τέχνη της φωτογραφίας. Και βγήκα έξω γιατί χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην Ελλάδα μιλάμε τώρα. Και βλέπω στην πλατεία, δήμαρχε και φίλοι μου, περίπου 30 άτομα ξένους, πολύ καλοβαλμένους ανθρώπους, δεν έχει σημασία βέβαια, γιατί έρχονται, και με τους ξεναγούς και τους εξήγησαν πώς θα κάνουν τη διαδρομή. Εγώ, χωρίς να έχω κάποιο όφελος υλικό, δεν το συζητάμε, αισθάνθηκα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λέω, οι κόποι μου πιάσανε τόπο. Έτσι. Είδα στο χωριό μου, λέω χωριό μου γιατί μένω 5 χρόνια εκεί πέρα. Ότι η προσπάθεια αυτή έχει αποτελέσματα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά. Μόνο αυτό το γεγονός που σας είπα νομίζω φτάνει. Νομίζω ότι αυτό το κλίμα σιγά σιγά περνάει στην περιοχή. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το καινούργιο, δεν πρέπει να φοβόμαστε τις φρέσκες ιδέες. Η κοινωνία εξελίσσεται. Η περιοχή της Βορτινίας έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι προνομιακά για αυτού του είδους την επισκεψιμότητα και χρειάστηκε η εθελοντική, γιατί η κρατική, ας πούμε, ή η υποχρεωτική ασχολία με αυτά τα πράγματα δεν θα απέδιδε. Δηλαδή, αν δεν πηγαίνατε εσείς οι εθελοντές με το μεράκι να κάνετε τη δουλειά αυτή, χωρίς ανταμοιβή, χωρίς τίποτα άλλο, δεν θα είχαμε, το είχαμε πετύχει. Αυτό πρέπει να είναι μάθημα προς όλους, ότι για να πετύχει κάτι σε μια τοπική κοινωνία, πρέπει και η τοπική κοινωνία να το στηρίξει. Να συμμετέχει. Να ξεχάσουμε ένα παλιό μοντέλο που υπήρχε, ότι θα έρθει ο Υπουργός ή θα έρθει ο Δήμαρχος ή θα έρθει ο Πρόεδρος και θα φτιάξει, θα φέρει την ανάπτυξη. Πρέπει η ίδια τοπική κοινωνία να ενεργοποιηθεί και τουλάχιστον στο Δήμο Βορτινίας δίνουμε την. Βοηθάμε κι εμείς με τον τρόπο μας. Δίνουμε το ελεύθερο σε αυτούς. Εμείς από τον Δήμαρχο είχαμε τη συμπαράσταση από την πρώτη στιγμή. Με τον Γιάννη τον Λαγό,
Αμέσως μας βοήθησε. Ναι, να αναφέρω για το γέννητο, εγώ πίσω ναι. Πρωτοστάτης. Θα πω και εγώ κάτι που πολλές φορές ακούμε κάποια λόγια, κάποιες εκφράσεις και τις θεωρούμε ξύλινες, δεν ξέρουμε τη σημασία τους. Λέμε, ας πούμε, πολλές φορές αηφόρος ανάπτυξη και λέμε τι είναι η αηφόρος ανάπτυξη. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αναδείξαμε μία νέα πηγή δραστηριότητας και πλούτου τελικά της περιοχής, η οποία ήταν αναξιοποίητη. Δεν καταργήσαμε κάτι που υπήρχε, δεν κόψαμε, ας πούμε, τις ελιές για να βάλουμε ροδακινιές. Υπήρχε κάτι εκεί το οποίο το ανακαλύψαμε, το αναδείξαμε, το πιστοποιήσαμε, του δείξαμε τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά τα οποία έχει και με αυτόν τον τρόπο ξαφνικά στην Ελλάδα βρεθήκανε 30 άνθρωποι για να βρούνε τον ξεναγό και να περπατήσουν. Να πω βέβαια ότι τους εθελοντές πάντοτε τους αναφέρουμε και σε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σαν ονόματα. Καλό όμως είναι και οι ίδιοι να το νιώθουν, γιατί ξέρεις καμιά φορά εμείς μπορεί να αναφερόμαστε σε κάποιον, αλλά μια χειρονομία όπως η σημερινή και γι' αυτό ήταν πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, εμένα όταν ξεκίνησα γιατί μου άρεσε η ιδέα. Έμαθα να κυκλοφορώ από μέναλο. Γνωρίζω και το τελευταίο σημείο, την τελευταία ριάκη, το τελευταίο γεφυράκι. Και προσωπικά για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο όφελος. Γι' αυτό τους εθέλουμε κοντά μας. Από εδώ και πέρα έχετε μεγαλύτερες υποχρεώσεις μετά το σημερινό. Έτσι, κύριε Δημήτρη. Εγώ πάντα, όποτε μπορώ.